στο εσωτερικό της χώρας. Ο Καποδίστριας είχε να αντιμετωπίσει την πειρατεία, τους ανύπαρκτους θεσμούς, τη διάλυση του στρατού, καθώς και την κακή οικονομική κατάσταση της χώρας. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις που έθεσε για να αναλάβει την ηγεσία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, καθώς ο ίδιος υπήρξε θειασότης του δόγματος της πεφωτισμένης δεσποτείας, ήταν η αναστολή του συντάγματος και η διάλυση της Βουλής, όροι που τελικώς έγιναν αποδεκτοί. Στη θέση της Βουλής δημιούργησε το Πανελλήνιον, ένα γνωμοδοτικό όργανο αποτελούμενο από 27 μέλη με καθαρά διακοσμητικό χαρακτήρα, ενώ τη διακυβέρνηση ανέλαβε η Κεντρική Γραμματεία, ένα είδος Υπουργικού Συμβουλίου διοικούμενο από τον ίδιο. Επίσης, χώρισε τη χώρα σε διοικητικές περιφέρειες. Αρχικά είχε δεσμευτεί για τη διενέργεια εκλογών τον Απρίλιο του 1828. Στην συνέχεια όμως προχώρησε στην αναβολή αυτών λόγω της χαόδους κατάστασης που επικρατούσε στο εσωτερικό. Όταν αυτές διεξήχθησαν, διατυπώθηκαν βάσιμες κατηγορίες για νοθεία. Αν και κυβερνήτης, ο Καποδίστριας εξελέγει σε 36 περιφέρειες, γεγονός που προκάλεσε την οργή των συνεργατών του. Ένας εκ των οποίων, ο Σπυρίδων Τρικούπης, παραιτήθηκε για το λόγο αυτό από πληρεξούσιος και αναχώρησε για την Ίδρα. Ιδιαίτερη μέρημνα επέδειξε και για τη δημιουργία δικαστηρίων, θεσπίζοντας τον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Μία από τις πρώτες του κινήσεις ήταν η καταστολή της πειρατείας, έργο το οποίο ανέλαβε με επιτυχία ο Ανδρέας Μιαούλης. Παράλληλα, προχώρησε στην αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, μετατρέποντας βαθμιαία τα άτακτα στρατεύματα σε τακτικό στρατό και υπάγοντας το στόλο στην ουσιαστική δικαιοδοσία της κυβέρνησης, δεδομένου ότι μέχρι τότε τα πλοία ήταν ιδιοκτησία των καραβοκυραίων. Με αυτόν τον τρόπο, προσπάθησε να προστατέψει τα σύνορα και να μειώσει την επιρροή των μέχρι τότε τοπαρχών. Στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης του στρατού περιλαμβάνεται και η ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Ίδρυσε Εθνικό Νομισματοκοπείο και καθιέρωσε το Φίνικα ως Εθνικό Νόμισμα, αντικαθιστώντας το τουρκικό γρόση. Όσον αφορά στην εκπαίδευση, κατασκεύασε νέα σχολεία, εισήγαγε τη μέθοδο του αλληλοδιδακτικού σχολείου, ίδρυσε Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο, καθώς και το Ορφανοτροφείο Έγινας, σε μια προσπάθεια να οργανώσει το σχεδόν ανύπαρκτο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν ίδρυσε όμως πανεπιστήμιο, καθώς θεωρούσε ότι έπρεπε να υπάρξουν πρώτα απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης. Στο πρόβλημα της διανομής της εθνικής γης, ο Καποδίστριας δεν κατάφερε να βρει λύση και έτσι εκατομμύρια στρέμματα παρέμειναν στους μεγαλοϊδιοκτήτες, κουτζαμπάσιδες και εκκλησία. Μερίμνησε επίσης για τον επανασχεδιασμό και την ανοικοδόμηση των ελληνικών πόλεων, όπως το Ναύπλιο, το Άργος, το Μεσολόγγι και η Πάτρα, όπου έστειλε τον Κερκυραίο αρχιτέκτονα Σταμάτη Βούλγαρη.
Σημαντική ήταν και η συμβολή του στο εμπόριο με την παραχώρηση δανείων στους νησιώτες για την αγορά πλοίων και την κατασκευή ναυπηγείων στον πόρο και το ναύπλιο. Τον Οκτώβριο του 1829 ίδρυσε το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο στην Αίγινα. Όσον αφορά στην ελληνική οικονομία, ο Καποδίστριας επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γεωργία, βασική πηγή πλούτου της Ελλάδας. Ίδρυσε τη Γεωργική Σχολή της Τήρινθας, διευθυντής της οποίας ανέλαβε ο Θανάσης Βάγιας, και ενθάρρυνε την καλλιέργεια της πατάτας, για την οποία είχαν ήδη γίνει κάποιες ενέργειες τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, η ανέκδοτη ιστορία σχετικά με το τέχνασμα του Καποδίστρια έχει άλλη προέλευση. Λέγεται ότι το τέχνασμα αυτό το εφάρμοσε στη χώρα του ο Φρεντερίκος II της Προυσίας το 1774. Επίσης, προσπαθώντας να ενισχύσει την ελληνική οικονομία, ο Καποδίστριας ίδρυσε την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, η οποία όμως απέτυχε, είτε γιατί κατά μία άποψη το δημόσιο εκμεταλλευόταν χωρίς όρους τα χρήματα των καταθέσεων, είτε εξαιτίας της αντίθεσης των προχόντων προς το καποδιστριακό καθεστώς και της έλλειψης εμπιστοσύνης προς τον νέο αυτό θεσμό. Ερχόμενος στην Ελλάδα, ο Καποδίστριας δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με το πρωτόκολλο της 18ης Νοεμβρίου 1828 που έθετε το Μοριά και τις Κυκλάδες υπό την προσωρινή εγγύηση των συμμάχων. Με το φόβο ότι οι Άγγλοι θα περιόριζαν την Ελλάδα σε αυτά τα σύνορα, οργάνωσε τακτικό στρατό, συνεχίζοντας τον πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όσον αφορά στην επιλογή του ηγεμόνα, ο Καποδίστριας πρότεινε τον Λεοπόλδο του Σαξ-Κόμπουργκ, ο οποίος όμως παραιτήθηκε από τη διεκδίκηση του θρόνου λόγω διαφωνιών για τα σύνορα. Αρκετοί ιστορικοί θεωρούν ότι ο Καποδίστριας επίτηδες απομάκρυνε τον Λεοπόλδο από το θρόνο, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν αντιτάχθηκε στον ερχομό του. Γεγονός όμως είναι ότι όσοι ζητούσαν να έλθει ο Λεοπόλδος αντιμετώπισαν έντονη κυβερνητική δυσμένεια. Παράλληλα, οι ελληνικές επιχειρήσεις στη στερεά Ελλάδα συνεχιζόνταν, καθώς και η προέλαση των Ρώσων προς την Κωνσταντινούπολη. Ανήσυχη από τις επιτυχίες της Ελλάδας και της Ρωσίας, η Μεγάλη Βρετανία έσπευσε να συμφωνήσει στη συνοριακή γραμμή Άρτας-Βόλου. Μετά από διαπραγματεύσεις, υπογράφηκε το πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο αναγνωριζόταν η ανεξαρτησία της Ελλάδας, η οποία θα επεκτείνονταν νότια της συνοριακής γραμμής που όριζαν οι ποταμοί Αχελλώος και Σπερχιώος. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, ο Καποδίστριας, λόγω της ισχνής οικονομικής κατάστασης του κράτους, επιχείρησε να συνάψει δάνειο με τράπεζες του εξωτερικού. Προσπάθεια που δεν ευωδόθηκε λόγω των αντιδράσεων της Μεγάλης Βρετανίας. Παρ' όλα αυτά, η Ρωσία και η Γαλλία ανέλαβαν να ενισχύσουν οικονομικά την Ελλάδα, ενώ ιδιαίτερη φροντίδα επέδειξε ο Τσάρος. Thank you.
Ως κυβερνήτης, ο Καποδίστριας αρνήθηκε να δεχθεί μισθό, όπως επίσης αρνήθηκε χρηματική αποζημίωση από τον Τζάρο για να μην κατηγορηθεί από τους αντιπάλους του για μεροληψία απέναντι στη Ρωσία, ενώ διέθεσε όλη του την περιουσία για τους σκοπούς του κράτους. Πέραν των πιεστικότατων οικονομικών, κοινωνικών και διπλωματικών προβλημάτων, ο Καποδίστριας είχε να αντιμετωπίσει δύο σημαντικά εμπόδια στην πολιτική του για την οικοδόμηση του νεοπαγούς ελλαδικού κράτους. Πρώτον, την εχθρότητα Γαλλίας και Αγγλίας και δεύτερον, τους φατριατισμούς και τα τοπικιστικά, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα των κοντζαμπάσιδων, φαναριωτών και πλειοκτητών, οι οποίοι και επεδίωκαν διατήρηση των προνομίων και συμμετοχή στην ομή της εξουσίας. Εν τέλει, ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων προετοίμασε το έδαφος και οδήγησε στην πολιτική και φυσική του εξόντωση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος στις 9 Οκτωβρίου του 1831, 27 Σεπτεμβρίου του 1831 με το Ιουλιανό ημερολόγιο. Προκειμένου να διαχειριστεί αποτελεσματικά την τραγική οικονομική και κοινωνική κατάσταση του νέου κράτους, ο Καποδίστριας προέκρινε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο εξουσίας ώστε να διατηρήσει άμεσα τον πολιτικό έλεγχο. Την αντιπολίτευση κατά του Καποδίστρια απάρτιζαν οι παραμερισμένοι από την εξουσία κοντζαμπάσιδες και πλειοκτήτες. Ο συγκεντρωτισμός που επέδειξε ο Καποδίστριας, παραμερίζοντας τις τοπικές αρχές και διορίζοντας σε θέσεις κλειδιά τα δύο αδέλφια του, Αυγουστίνο και Βιάρο Καποδίστρια, τον οδήγησαν σε σύγκρουση με τις προαναφερθήσεις ομάδες. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον κατηγορούσαν για δεσποτισμό, καθώς δεν δεχόταν να παρουσιάσει συνταγματικό χάρτη, ενώ καθυστερούσε τη διενέργεια Εθνοσυνέλευσης. Ο ίδιος, απαντώντας στις αιτιάσεις, έκανε λόγο για άλλες προτεραιότητες, όπως η ίδρυση σχολείων και διανομή καλλιεργήσιμων γεών στους φτωχούς ακτήμονες. Με τον τρόπο αυτό, παιδεία και εξασφάλιση πόρων, πίστευε πως οι Έλληνες θα απαλλάζονταν από τη δουλεία της εκμετάλλευσης των λίγων και θα καθίστανται έτοιμοι να απολαύσουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Ο ίδιος ο Καποδίστριας είχε γνώση για τους σχεδιασμούς ξένων δυνάμεων εναντίον του. Στις 31 Ιουλίου 1831, σε επιστολή του προς τον Γάλλο Ναύαρχο Λαλάντ που υπηρετούσε στην Ελλάδα, του αποκάλυψε ότι γνώριζε όλες τις δολοπλοκίες των Άγγλων και των Γάλλων με τρόπο που εκπλήσει. «Εγώ δε και τις δολοπλοκίες όλων σας τις εγνώριζα, αλλά έκρινα ότι δεν έπρεπε με κανένα τρόπο να κόψω το νήμα της συνεργασίας μαζί σας, γιατί έδινα προτεραιότητα στην ανόρθωση και την ανασυγκρότηση της Ελλάδας. Αν έκοβα τις σχέσεις με τις λεγόμενες προστάτηδες δυνάμεις, τούτο θα ήταν εις βάρος της Ελλάδας και δεν ήθελα με κανένα τρόπο να προσθέσω βάρος και στη συνείδησή μου. Και άφησα τα πράγματα να λαλήσουν μόνα τους». Στις 14 Σεπτεμβρίου 1831 έστειλε στον Έλληνα πρέσβη στο Παρίσι, πρίγκιπα Σούτσο, επιστολή με την οποία με εθνική αγανάκτηση διαμαρτύρεται και του ζητά να προβεί σε σχετικό διάβημα στη γαλλική κυβέρνηση για την πρωτοφανή και ανεπίτρεπτη ανάμειξη των Γάλλων και των Άγγλων αξιωματικών στις φοβερές αντικυβερνητικές ενέργειες της Ίδρας και της Μάνης και για την απροκάλυπτη σύμπραξη και τη βοήθειά τους προς τους ταραχοποιούς. Ήδη από το προηγούμενο έτος είχε ξεσπάσει ανταρσία στη Μάνη υπό την ηγεσία του Τζανί Μαυρομιχάλη, αδελφού του Πετρόμπεϊ. Ο τελευταίος ετέθησε περιορισμό στο Ναύπλιο. Ζήτησε να πάει στη Μάνη για να την ησυχάσει. Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό. Αποπειράθηκε να διαφύγει με αγγλικό πλοίο, συνελήφθη και φυλακίστηκε. Βαραίως φέροντες τη μεταχείριση αυτή του αρχηγού της οικογένειάς τους και μέσα στο τεταμένο και από τα γεγονότα του πόρου κλίμα, οι Κωνσταντίνος και ο Γιώργος Μαυρομιχάλης, αδελφός και γιος του Πετρόμπεϊ αντίστοιχα, εφάρμοσαν το μανιάτικο έθιμο της βεντέτας. Το πρωί της 27 Σεπτεμβρίου 1831, με το Ιουλιανό ημερολόγιο, δηλαδή 9 Οκτωβρίου του 1831, έξω από την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος, πυροβόλησαν και μαχαίρωσαν θανάσιμα τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς πήγαινε να παρακολουθήσει την κυριακάτικη θεία λειτουργία. Τον Καποδίστρια συνόδευε ο κριτικός μονόχειρας σωματοφυλακάς του Γεώργιος Κοζόνης, ο οποίος πυροβόλησε τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη. Τον τελευταίο τον αποτελείωσε ο όχλος, το δεπτώμα του πετάχθηκε στο λιμάνι. Ο ετοιμοθάνατος κυβερνήτης μεταφέρθηκε από τον κόσμο σε παρακείμενο φαρμακείο που εξέπνευσε. Προηγουμένως όμως εξετάστηκε επιτόπου από τον γιατρό και προσωπικό φίλο του θανόντα Σπύρο Καρβελά, που συνέταξε τη σχετική έκθεση και η οποία περιέχεται σε ιστορικό ντοκουμέντο. Σύμφωνα με αυτήν,
Ο θάνατος του κυβερνήτη προήλθε από τραύματα στην ηνιακή χώρα και στη δεξιά κοιλιακή χώρα. Ο Γιώργος Μαυρομιχάλης κατέφυγε στη γαλλική πρεσβεία, από όπου και παραδόθηκε στις αρχές για να δικαστεί, ύστερα από την επιμονή του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί και απειλούσε να κάψει την πρεσβεία. Τελικά, καταδικάστηκε σε θάνατο και του φεκίστηκε λίγες μέρες αργότερα. Ο τραγικός θάνατος του Καποδίστρια βύθισε σε θλίψη το γεωργικό πληθυσμό, ενώ αντίθετα στην Ίδρα δέχτηκαν την είδηση με πανηγυρισμούς. Υποστηρίζεται ότι καταλυτικό ρόλο στη δολοφονία του διαδραμάτισαν οι ξένες δυνάμεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά την παρέλευση τόσου μεγάλου χρονικού διαστήματος, ο φάκελος για τη δολοφονία του Καποδίστρια στα αρχεία του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών παρέμενε τουλάχιστον έως το Σεπτέμβριο του 2014 ακόμη απόρριτος. Από τους δολοφόνους αδελφούς, ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, λίγο πριν πεθάνει από την πιστολιά του φρουρού του Καποδίστρια, ζητώντας έλεος, είπε στους αστυνομικούς: «Δε φταίω εγώ, στρατιώτε, άλλοι με έβαλαν». Για τη δολοφονία του Καποδίστρια, ο Ελβετός φιλέλληνας Εινάρδος είπε: «Όσης δολοφόνησε τον Καποδίστρια, δολοφόνησε την πατρίδα του. Ο θάνατός του είναι συμφορά για την Ελλάδα και δυστύχημα ευρωπαϊκό». Μετά τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, τη θέση του κυβερνήτη ανέλαβε για κάποιο διάστημα ο αδελφός του Αυγουστίνος Καποδίστριας, ως πρόεδρος της προαναφερθήσας Διοικητικής Επιτροπής που διόρισε η Γερουσία. Τη σωρό του Καποδίστρια τη μετέφερε ο αδελφός του στην Κέρκυρα, όπου και ενταφιάστηκε στη Μονή της Πλατιτέρας. Σχετικά με την προσωπικότητα του Καποδίστρια, έχουν εκφραστεί από τους ιστορικούς αντικρουόμενες απόψεις. Ο Κόμις Γκομπινό τον συγκαταλέγει στους τρεις μεγαλύτερους διπλωμάτες της εποχής, μαζί με τον Μέτερνιχ και τον Ταϊλεράνδο. Ο Χέρτσμπεργκ αναφέρει ότι ήταν διπλωμάτης δεξιότατος. Ο Γιάννης Κορδάτος τον χαρακτηρίζει τυφλό όργανο των Ρώσων, ενώ ο Καρλ Μάρξ τον χαρακτηρίζει πολιτικά ανυπόλυπτο. Αντίθετα, ο Τάσος Βουρνάς εκφράζεται θετικά ως προς το έργο του, όπως και ο Παύλος Καρολίδης και ο Διονύσιος Κόκκινος, ένας εκ των φανατικότερων υποστηρικτών του. Με την άποψη ότι ο Καποδίστρια ήταν εκτελεστικό όργανο των Ρώσων, διαφωνεί και ο Ντάγκλας Ντάκιν. Ο Σπυρίδων Μαρκεζίνης χαρακτηρίζει το έργο του αξιόλογο, αλλά όχι αξιέπαινο. Ο Σπυρίδων Τρικούπης, στενός συνεργάτης του Καποδίστρια, εκφράζεται μεν θετικά, δεν παραλείπει όμως να τον κατηγορήσει για την κατάλυση του συντάγματος. Σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι ιστορικοί θεωρούν σημαντικό το έργο του Καποδίστρια, χωρίς να παραλείπουν, αναφέρουν όμως την αυταρχικότητα με την οποία άσκησε την εξουσία. Η φιλοπατρία του, μάλιστα, αναγνωρίζεται από σχεδόν όλους τους ιστορικούς. Σχετικά με τη φιλοπατρία του, ο Τάκης Σταματόπουλος συμπεραίνει πως για να είμαστε δίκαιοι, δεν μπορούμε να αρνηθούμε την αγαθή πρόθεσή του, την καταπληκτική και φιλότιμη εργατικότητά του να δημιουργήσει κράτος από το χάος. Είχε τιμηθεί πλήστες φορές από τον Τζάρο Αλέξανδρο και είχε ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης του καντονιού Βό με πρωτεύουσα τη Λοζάνη. Σήμερα, πολλοί δρόμοι και πλατείες φέρουν το όνομά του. Ο κρατικός αερολιμένας Κέρκυρας ονομάζεται Ιωάννης Καποδίστριας, ενώ από το 1911, κατόπιν επιθυμίας του Ευεργέτη Ιωάννη Δόμπολη, το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μετονομάστηκε σε Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στα προπήλαια, μάλιστα, υπάρχει αδριάντας του. Επίσης, η μορφή του Καποδίστρια απεικονίζεται στο κέρμα των 20 λεπτών, υπό μονάδα του ευρώ της ελληνικής έκδοσης, όπως και στο χαρτονόμισμα των 500 δραχμών. Ιωάννης Καποδίστριας ονομάζεται και το πρόγραμμα σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Σιμίτη. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια πρωτομής του Καποδίστρια στη Λοζάνη της Ελβετίας, παρουσία της Ελβετίδας Υπουργού Εξωτερικών και του Ρώσου ομολόγου της. Αδριάντας υπάρχει επίσης στην κεντρική πλατεία της πόλης Καποδίστρια της Σλοβενίας. Στο εξωγικό της οικογένειας Καποδίστρια, το οποίο δωρήθηκε από τη δισέγγονη του Γεωργίου Καποδίστρια, αδελφού του κυβερνήτη Μαρία Δεσίλα Καποδίστρια, στη θέση Κουκουρίτσα της Κέρκυρας, λειτουργεί το Μουσείο Ιωάννη Καποδίστρια, όπου φυλάσσονται κοιμήλια της οικογένειας και προσωπικά αντικείμενα. Στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στην Αθήνα φιλοξενούνται επίσης προσωπικά αντικείμενα του κυβερνήτη, καθώς και το γραφείο του. Επιπλέον, την 24η Φεβρουαρίου του 2007, στην Κέρκυρα, η Δήμη Κέρκυρας έγινε συναυπλή ο αμοχός του και κόπερ της Σλοβενίας, αποφάσισαν και συνέστησαν το δίκτυο πόλων Ιωάννης Καποδίστριας. Το παραπάνω δίκτυο συγκροτήθηκε από τις πόλεις χώρες στις οποίες έζησε και έδρασε ο Ιωάννης Καποδίστριας
και στόχος του είναι η προαγωγή της προσωπικότητας και του έργου του κυβερνήτη, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Μουσείο Καποδίστρια είναι το μοναδικό μουσείο αφιερωμένο στη ζωή, το έργο και την παρακαταθήκη του Ιωάννη Καποδίστρια, του μεγάλου και κερκυραίου διπλωμάτη και πολιτικού, του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Το μουσείο προσφέρει στους επισκέπτες τη μοναδική ευκαιρία περιήγησης στην ιστορία της Κέρκυρας, της Ευρώπης του 19ου αιώνα και της νεότερης Ελλάδας. Το μουσείο στεγάζεται στην εξοχική κατοικία της οικογένειας στην Κουκουρίτσα, μέσα σε ένα πανέμορφο κήπο με εξαίρετη θέα. Στο μουσείο μπορεί κανείς να δει την εξοχική κατοικία της οικογένειας Καποδίστρια, προσωπικά αντικείμενα του πρώτου κυβερνήτη, τιμητικά δώρα που έλαβε ο κυβερνήτης, όπως μετάλλια, θρησκευτικές εικόνες, καθώς και αντικείμενα από την σταδιοδρομία του στην αυλή του Τσάρου Αλέξανδρου Πρώτου, έργα τέχνης, έπιπλα και οικοσκευή του κυβερνήτη και της οικογένειάς του. Πλούσιο ψηφιακό αρχείο που συγκεντρώνει τεκμήρια για τη ζωή και το έργο του, με πρόσβαση σε ιστορικά τεκμήρια